Την αντίθεσή τους λοιπόν δηλώνουν γιατροί και εργαζόμενοι σε δομές ψυχικής υγείας στο νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Έχουν ήδη συγκεντρωθεί έξω από το Κοινοβούλιο και πάμε να μας πει περισσότερα η Μαρία Σκιαμπάνου. Μαρία. Από το πρωί βρέθηκαν εδώ έξω από τη Βουλή εργαζόμενοι υγειονομικοί από δημόσια νοσοκομεία αλλά και από φορείς ψυχικής υγείας. Τόνισαν ότι δεν πρέπει να περάσει αυτό το ψυχιατρικό νομοσχέδιο το οποίο θα ψηφιστεί σήμερα στη Βουλή. Σύμφωνα με τους εργαζομένους των δομών ψυχικής υγείας, αυτό το νομοσχέδιο θα οδηγήσει στην ιδιωτικοποίησή του, στην ιδιωτικοποίηση των δομών, καθώς καταργεί όλη τη φιλοσοφία των προγραμμάτων και θα οδηγήσει στην απαξίωση των προγραμμάτων. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ωστόσο στην αρχή υπήρξε μία ένταση μεταξύ της αστυνομίας και των σωματείων, καθώς κλούβες ΜΑΤ είχαν διακόψει στη μέση τη Βασιλής Σοφίας και δεν μπορούσαν τα σωματεία να φτάσουν μέχρι την είσοδο της Βουλής. Ωστόσο, ανανέωσαν το ραντεβού τους για τις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος, καθώς θα είναι και η ώρα που θα ψηφίζεται η ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Μαρία Σκιαμπάνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και πάμε να ακούσουμε τι είπαν λίγο νωρίτερα οι εργαζόμενοι στην Μαρία Σκιαμπάνου, κυρίες και κύριοι. Έχουν χαθεί πάνω από 30.000 ψυχιατρικές κλίνες του δημόσιου τομέα και ταυτόχρονα έχουμε τη γιγάντωση του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα. Εδώ λοιπόν ολοκληρώνεται το έγκλημα, μπαίνει ταφόπλακα σε ό,τι έχει απομείνει από τις δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας και απεξάρτησης. Είμαστε εδώ σήμερα γιατί το νομοσχέδιο που περνάει δεν αντιμετωπίζει ούτε ένα από τα προβλήματα που υφίσανται για τα παιδιά μας. Το δεύτερο πράγμα που έχει να κάνει είναι δυστυχώς για τους ανθρώπους που έχουν να πάρουν υπηρεσίες να τους στερήσει το συνεχές της φροντίδας και την επιλογή να έχουν τη θεραπεία που οι ίδιοι επιλέγουν.